Ο καρκίνος του προστάτη είναι ένας σιωπηλός δολοφόνος και μια εξέταση ρουτίνας μπορεί να αποβεί σωτήρια. Με αυτή την απλή αλλά άκρως ρεαλιστική υπενθύμηση, το Ίδρυμα Peter Latos σε συνεργασία με τον γιατρό Dr. David Samadi έδωσε την ευκαιρία σε άνδρες από τη Νέα Υόρκη και την ευρύτερη περιοχή να πραγματοποιήσουν την περίφημη εξέταση PSA δωρεάν και να διαγνώσουν τα επίπεδα του προστάτη τους. Βασικά ήρθα εδώ πέρα για να υποστηρίξουμε την ενημέρωση του κόσμου για αυτό τον άσχημο καρκίνο που υπέφερε ο φίλος μας ο Πύρο. Ήμασταν στο ίδιο σχολείο, μεγαλώντας τον Άγιο Δημήτριο, απόφοιτη, και δυστυχώς χάσαμε ένα πολύ καλό και πολύ αγαπητό στέλεχος. Για δύο λόγους ήρθα εδώ. Καταρχάς για να τιμήσω την οικογένεια Λάτος και όποιοι είχαν αυτή την πρωτοβουλία για το Foundation. Και δεύτερο, πόσο σπουδαίο είναι για να κάνουμε αυτή την εξέταση και όλες τις εξετάσεις για να προλαβαίνουμε ορισμένες καταστάσεις. Η εσωτερική αίθουσα του Cavo Lounge μετατράπηκε σε ένα οργανωμένο αυτοσχέδιο ιατρείο. Με ραντεβού ή χωρίς, ακόμη και άνδρες κάτω των 40 εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία προχωρώντας την πολύ σημαντική προληπτική εξέταση. Όπως άλλωστε είχε τονίσει και ο Δ. Samadi, ο καρκίνος του προστάτη δεν θα πρέπει να θεωρείται η ασθένεια των ηλικιωμένων, κάτι που αποδείχθηκε και στην περίπτωση του Peter Latos, που διαγνώστηκε σε 42 του σε προχωρημένο στάδιο και έφυγε από τη ζωή μόλις στα 47 του χρόνια. There are a lot of people like Peter Latos out there who have prostate cancer. They don't know about it. The doctors are not going to draw the blood because it's not recommended and you would never know. So that's the whole purpose of bringing awareness to the community. Get your baseline PSA at the age of 40. And if that number is over 1.5, then you need to be aware and be concerned. Είναι κάτι εύκολο, μόνο μια εξέταση αίματος, κάτι που ούτε 5 λεπτά δεν κρατάει, που μπορούν και πριν τα 50, πριν τα 70, να μπορούν να ξέρουν αν υπάρχει καρκίνος και να μπορούν να εξεταστούν. Γιατρός ο Dr. Samadi που δουλεύει με νέους ανθρώπους μας λέει ότι από τα 40 χρόνια και πάνω να αρχίζετε να κάνετε αυτό το έλεγχο και να μην περιμένετε τα 50-55 όπως λέει η κυβέρνηση. Το Ίδρυμα Peter Latos διοργανώνει τη δωρεάν εξέταση PSA κάθε χρόνο, συνεχίζοντας την πρωτοβουλία που είχε λάβει ο εκλοιπών όταν ακόμη βρισκόταν στη ζωή, ενώ την 5η 11 Ιουνίου θα πραγματοποιήσει το καθιερωμένο φιλανθρωπικό γκαλά. Κάθε χρόνο θα κάνουμε δωρεάν blood test σε τους άνθρωπους που το χρειάζονται για το PSA. Πρέπει να κάνεις μια εξετάση κάθε χρόνο, να κοιτάζεις τα αίματά σου και θα σου πούνε οι γιατροί αν έχεις κάτι. Και κάθε χρόνο κάνουμε το γκάλα, το fundraiser. Φέτος θα είναι June 11th στο Crest Hollow Country Club και μαζεύουμε χρήματα για τους άνθρωπους που χρειάζονται να κοιτάζουν την υγεία τους. Today is a very important event. We are hosting a free screening for males for prostate cancer. We're taking blood here and we're checking males' PSAs and making sure they're not high enough where they will be diagnosed with prostate cancer. And also on June 11th, we'll be hosting our second annual gala event for the Peter Latos Prostate Cancer Foundation and we hope to see you all there. Ήξερα τον Peter, εν μνήμη, τα παιδιά του στο μπάσκετμπολ, καλοί φίλοι ήμασταν. Όπως αποδείχθηκε και στην πράξη, ο έλεγχος του PSA ήταν ανώδυνος και δεν είχε καμία διαφορά από μια κοινή εξέταση αίματος. Prostate cancer is a silent killer. There are no symptoms and by the time you will have the symptoms, it's already too late. Don't go the route that Peter went without his choice.